Εδώ στη Σιμφερούπολη προσέφερε για πολλά χρόνια τις υπηρεσίες του και βοήθησε χιλιάδες ανθρώπους που τον θυμούνται με ευγνωμοσύνη. Ήταν άνθρωπος αγάπης, μια ευγενική ψυχή, μια μεγάλη καρδιά. Είναι χαρακτηριστικό το γεγονός ότι κατά την εκταφή του ιερού Λειψάνου του, παραδόξως, ενώ το σώμα του είχε αποσυνδεθεί, η καρδιά του βρέθηκε άφθορη. Δεν είχε υποστεί τους νόμους της φθοράς. Μια καρδιά που είχε λιώσει από την υπερβολική αγάπη προς τον Θεό και τον άνθρωπο, στάθηκε αδύνατο να λιώσει από τη φυσική φθορά. Και αυτή η φύση σεβάστηκε την καρδιά της αληθινής αγάπης. Ο Αρχιεπίσκοπος Λουκάς μετατίθεται στην Κριμαία ως Αρχιεπίσκοπος Σιμφερουπόλεως και Κριμαίας. Πηγαίνοντας εκεί, βρήκε παντού ερείπια. Ο πόλεμος είχε επιφέρει πολλές καταστροφές. Στο πρόσωπο του Αρχιεπισκόπου Λουκά, η Ρωσική Εκκλησία βρήκε αυτό που ζητούσε. Τον κατάλληλο άνθρωπο. Η υγεία του όμως είχε παρευθύνουσα πορεία. Η όρασή του επιδεινωνόταν. Ήδη είχε χάσει την όρασή του από το ένα μάτι. Η καρδιά του σε κακή κατάσταση. Ανεπάρκεια και αρρυθμίες δυσκόλευαν τη ζωή του. Σε ένα συνέδριο, ενώ ήταν ομιλητής, την τελευταία στιγμή το απαγόρευσαν να ανέβει στο βήμα με το ράσο και το εγκόλπιο, λέγοντάς του πως αν θέλει να μιλά από εδώ και πέρα σε οποιοδήποτε συνέδριο, να έρχεται με το κοστούμι. Όπως ήταν φυσικό, αρνήθηκε κατηγορηματικά. Συνέχιζε όμως να κηρύττει ανελιπώς ως την Κυριακή της Τυρινής. Οπότε έκανε και το τελευταίο του κήρυγμα. Против духов злобы и победителей. Боже, славь и крепись, как и без крепь.